Λοιπόν, πάω στο κυρίως μενού, γιατί η σημερινή εκπομπή, σας το λέω ειλικρινά και κάντε λίγο κράτη στα μηνύματα, είναι ολόψυχα αφιερωμένη σε δύο κατηγορίες ακροατών και ας με συγχωρήσουν οι υπόλοιπες. Η πρώτη είναι αυτή στην οποία ανήκουν όλοι όσοι έβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο την Πανάκια να ανοίξει το κιούπι της Πανδώρας. Όλοι αυτοί που προκειμένου να κρύψουν την ανικανότητά τους και το εγκληματικό έλλειμμα ενεργειών τους, απολυτοποίησαν τη χρησιμότητα των εμβολιαστικών προγραμμάτων, μεγιστοποίησαν δηλαδή τη βαρύτητα, με αποτέλεσμα το πολυτιμότερο μέσο που διαθέτουμε μέχρι στιγμής στην αντιμετώπιση της πανδημίας να κινδυνεύει να αποδυναμωθεί σε επίπεδο αξιοπιστίας, το εμβόλιο δηλαδή, αλλά και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Δεν αρκέστηκαν όμως αυτό. Προκειμένου να επιβάλλουν την αποκλειστικότητα ως το μοναδικό και απόλυτο μέσο αντιμετώπισης πανδημίας, εγκαταλείποντας και παραμερίζοντας τη μία μετά την άλλη τις καθιερωμένες δύο αιώνες αρχές της δημόσιας υγείας, ανέδειξαν σε υπολογίσιμο και απειλητικό ένα ανύπαρκτο σε όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιεμβολιαστικό κίνημα, και από εκεί που φιλοξενούσε αρνητές, θρησκόληπτους, δυσεδαιμονικούς, ιδεολειπτικούς, περιθωριακούς, σκοταδιστές, λάτρεις μεταφυσικής, οπισθοδρομικούς, αιμονικούς, ακροδεξιούς, άκρο και κάθε λογής άτομα με ακραίες και περιθωριακές αντιλήψεις, οι ίδιοι το ενίσχυσαν, το πρόβαλαν, το καθιέρωσαν, δίνοντάς του το κύρος και την ισχύ ενός αντιπάλου. Στην πραγματικότητα, ενώ αποτελούσε μια εύκολα αντιμετωπίσιμη απειλή σε θέματα δημόσιας υγείας, που το μόνο της επιχείρημα ήταν να αντιτίθεται αυθαίρετα στη λογική και στην επιστήμη, κατήντησε να αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης, απολαμβάνοντας πλήρη και συνεχή προβολή, έστω και με αρνητικό τρόπο, από τα συστημικά ΜΜΕ και τα συστημικά μέσα και δίκτυα κοινωνικής παγίδευσης. Ο οδοστρωτήρας αυτής της αδρανοποίησης σκέψης και της καταδίκης και του στιγματισμού έως και της φήμωσης κάθε ελεύθερης έκφρασης, μέσα από διαδικασίες και τεχνικές μαζικής χειραγώγησης κοινής γνώμης, σαρώνει σήμερα, εξίσου και παράλληλα με το ανάλογο και το αντίστοιχο καταστροφικό αποτέλεσμα, όπως και η πανδημία. Συμπαρασύρει δηλαδή ομογενοποιώντας, αφού πρώτα τη στοχοποιήσει, κάθε αντίθετη άποψη απέναντι στο επιδιετία επιβληθέν κυρίαρχο αφήγημα που παρουσιάζει τη σημερινή μονοσήμαντα θανατηφόρα πορεία, άλλοτε ως success story, άλλοτε ως αναπόφευκτη εξέλιξη στο μοιραίο από μια απειλή που πάντοτε όμως κατατοδοκούν, ενίοτε λανσάρετος διαχειρίσιμη και μάλιστα επιτυχώς, και ενίοτε παρουσιάζεται ως η ενδέκατη πληγή του Φαραώ που παρά ταύτα ο Μωυσής καταφέρνει να διασώσει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες το πίμνιό του και με πολλές άλλες παραδοχές που θυμίζουν ευτελή σενάρια εποχής φωτορομάντζου. Η πανδημία λοιπόν παρουσιάζεται ως ευκαιρία για ένα restart με ένα επικαιροποιημένο λογισμικό, ραμμένο και κομμένο στα μέτρα κάποιων που προφανώς δεν θρηνούν νεκρούς και που θεωρούν ότι η νομοτέλεια αυτή δεν θα προλάβει να τους αγγίξει. Παράλληλα, στα κάποια, όχι λίγα, μηντιακά κολαστήρια και η πειρά που έχουν στηθεί, υποδέχονται χωρίς διάκριση οποιονδήποτε τολμήσει να αμφισβητήσει ή ακόμη και να εκφράσει κάποια επιφύλαξη ή αμφιβολία στο μονόλογο της επιταγής των εμβολιαστικών προγραμμάτων. Αν δεν είναι αυτή η καταλληλότερη μέθοδος για να χρηστέψει κάποιος ένα από τα πολυτιμότερα όπλα που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια της η ανθρωπότητα, αλλά όχι το μοναδικό, το εμβόλιο, τότε ποια άλλη είναι? Αυτοί λοιπόν που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία που μόλις σας παρέθεσα, ας τους πούμε για να συνεννοούμαστε πανδωρίχους. Είναι δυστυχώς και αυτοί ανάμεσα στους ακροατές μας. Είναι δεδομένο ότι ακούν και μάλιστα επισταμμένα. Δεν κρύβουν πολλές φορές την ενόχλησή τους από την κριτική μας. Απέναντίας, δεν χάνουν την ευκαιρία να την εκφράσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που υπηρετεί πιστά την προηγούμενη. Διατηρεί για τον εαυτό της το δικαίωμα να κατέχει το μονοπόλιο της απόλυτης γνώσης και μάλιστα της επιστημονικής, τους τίτλους και τα οφήκια, και κρίνει, έχοντας απέτηση να μην κρίνεται,
δεν κάνει λάθη, απλώς τα λάθη γίνονται από μόνα τους, δεν υπάρχουν παλινοδίες, αμφιταλαντεύσεις ή αντιφάσεις στα πλείστα όσα λόγια τους και τα ελάχιστα έργα τους. Όσες τέτοιες παρατηρούνται είναι αποτέλεσμα των εξελίξεων που προκύπτουν, από τις απρόβλεπτες πάντα εξελίξεις που διαφεύγουν, από τα εξελιγμένα κατά τα άλλα μοντέλα που χρησιμοποιούν για την προστασία της κοινότητας, της δημόσιας υγείας και ούτω καθεξής. Για όλα αυτά δεν κρίνονται, προφανώς γιατί δεν υπάρχουν έρευνες σε αυτό το τομέα. Άλλωστε η κριτική δεν είναι για αυτούς, είναι για όλους τους άλλους που περνούν την κρίση. Ή είναι ευτυχείς και ικανοποιημένοι από το έργο τους που επιτελούν χωρίς κόστος. Το πρόβλημα για αυτούς ξεκινάει όταν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να επιμεριστούν και εκείνοι κάποιο κόστος. Τότε λοιπόν, κραδένοντας τη ρομφαία της επιστήμης, της ηθικής, γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως, προασπίζουν με νύχια και με δόντια το κυρίαρχο αφήγημα, που άλλωστε είναι δικό τους ή και δικό τους έργο, και είναι έτοιμοι να γυρίσουν τον ιερό εξεταστικό τροχό πριν την τελική ρήψη των αιρετικών αμφισβητούντων, ερωτώντων, επιφυλαχθέντων και όσων άλλων στην καθαρτήριο πυρά. Ουέ και αλίμον αν κάποιος από τους ενδυνάμει αιρετικούς κατά αυτούς ψελίσει κάποια άποψη που παραπέμπει απλώς σε κάποιο άλλο επιστημονικό δεδομένο. Καίγεται πριν από τον τροχό. Αυτοί λοιπόν είναι επίσης ακροατές. Και όχι μόνον. Είναι και followers εκπομπής, χωρίς να είμαστε εμείς influencers. Είναι παθιασμένοι χρήστες κάθε κοινωνικού μέσου και γενικά δεν χάνουν την ευκαιρία να αποδεικνύουν παντού πως υπηρετούν την επιστήμη και τη γνώση, προστατεύοντάς τις από κάθε κακόβουλη παρέμβαση που προέρχεται από άτομα εκτός του περίφημου ιερατείου. Είναι αμήλικτοι. Δεν συγχωρούν την παραμικρή παρέκκληση από τα πρωτόκολλα που οι ίδιοι έχουν καταρτήσει, άσχετα αν η ίδια η πράξη, η ζωή και η ίδια η φύση αποδεικνύει καθημερινά τα κενά και τις ελλείψεις τους. Στην προκειμένη περίπτωση η συμπεριφορά τους αλλάζει. Εκεί τα λάθη είναι αποδεκτά, άλλωστε κανείς δεν τα βάζει με τη φύση. Εμείς πάντως ξέρουμε ότι αυτά που λέμε και η κριτική που κάνουμε έχει ως στόχο να καταλάβει ο κόσμος στο πεδίο της δημόσιας υγείας τι πρέπει να γίνεται και ας προκαλούμε εκνευρισμό. Οι ακροατές μας αυτοί λοιπόν, στους οποίους αφιερώνουμε τα παρακάτω, είναι εκείνοι που ανοίγουν το παράθυρο του Overton που λέγαμε, αλλά δεν το ξέρουν. Δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει τέτοιο παράθυρο. Φανταστείτε λοιπόν τι ακολούθησε από τότε που μιλήσαμε πρώτη φορά γι' αυτό. Είναι αλήθεια ότι οι αντιδράσεις δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές όταν πει σε κάποιον ότι όχι μόνο ξέρεις τι κάνει, αλλά και πώς ακριβώς το κάνει. Ενώ εκείνος το κάνει χωρίς να ξέρει πολλές φορές πώς το κάνει. Αυτοί λοιπόν οι τύποι που ανοιγοκλίνουν τα παράθυρα κάθονται τώρα εκεί που είναι ανοιχτό και το κοιτάνε. Κάτι σαν παραθυροειδείς, κάποια σχέση με τους αδένες θα έχουν, γιατί συμβάλλουν και αυτοί στην άμυνα του συστήματος, ας τους πούμε λοιπόν έτσι. Η σημερινή εκπομπή λοιπόν στην ανάλυση είναι αφιερωμένη στους πανδορίχους και τους παραθυροειδείς. Τους αφιερώνουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις. Η μία δυστυχώς έχει ένα απαισιόδοξο μήνυμα. Πρέπει όμως να τους το πούμε γιατί μπορεί να μην το πήραν. Πρόκειται για μια επιστολή προς τον εκδότη του πασίγνωστου επιστημονικού περιοδικού New England Journal of Medicine. Δημοσιεύεται στις στήλες της αλληλογραφίας. Ο τίτλος στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως εξής: η δυναμική του υγικού φορτίου των παραλλαγών SARS-CoV-2 σε εμβολιασμένα και ανεμβολίαστα άτομα. Στο σημείο αυτό, και πριν προχωρήσω να σας διαβάσω την επιστημονική αυτή επιστολή, θα πρέπει να σας πω ότι το περιεχόμενό της αναφέρεται στα αποτελέσματα και στα συμπεράσματα της μελέτης που διενήργησαν οι υπογράφοντες επιστήμονες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω αφορά τους ακροατές μας, οι οποίοι με αφορμή την προηγούμενη αναφορά μας επιστολή στο Lancet, έσπευσαν να μας τονίσουν με κάθε τρόπο τη διαφορά μεταξύ δημοσιευμένης μελέτης και επιστολής προς τον εκδότη. Τους ευχαριστούμε. Αν όμως είχαν προσέξει λίγο περισσότερο, θα αντιλαμβάνονταν ότι τους είχαμε προλάβει και είχαμε εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Αν και αυτό βέβαια δεν αλλάζει ούτε το περιεχόμενο, ούτε τη σημασία της μελέτης. Προφανώς όμως είναι η μελέτη και τα συμπεράσματα που ενόχλησαν και όχι ο τύπος ότι εστάλει με επιστολή. Επειδή λοιπόν προβλέπουμε ότι αυτό θα επαναληφθεί και μετά τη σημερινή εκπομπή, τους λέμε τα εξής. Εάν σας ενοχλούν τα συμπεράσματα, που μάλλον θα σας ενοχλήσουν,
πάψτε να απευθύνεται σε εμάς. Απευθυνθείτε καλύτερα στους συγγραφείς της μελέτης, παύλα με τον τύπο επιστολής στο New England. Το ξέρω, δεν είναι λίγοι, θα τους διαβάσω στο τέλος. Αλλιώς στείλτε κι εσείς μια επιστολή στον εκδότη του περιοδικού με τη δική σας άποψη. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι έχετε άποψη, ότι μπορείτε να την τεκμηριώσετε, ότι θα γίνετε κατανοητή στη γλώσσα του περιοδικού και αν τέλος πάντων έχετε τα κότσια να το κάνετε, αποδείξτε πως δεν είστε τζάμπα μάγκες και μάλιστα επιστήμονες που απλά μεταφράζουν όπως τους βολεύει στην Ελλάδα κείμενα. Για να δούμε λοιπόν τι λέει αυτή η επιστολή, παύλα μελέτη, προς το περιοδικό, προς τον εκδότη του περιοδικού, να το πω επακριβώς, για να μην έχουμε άλλα ζητήματα, του περιοδικού New England Journal of Medicine. Τίτλος: «Η δυναμική του υλικού φορτίου των παραλλαγών SARS-CoV-2 σε εμβολιασμένα και ανεμβολιαστά άτομα. 1η Δεκεμβρίου του 2021. Οι δύο αντίθετες δυνάμεις που διαμορφώνουν την πανδημία της νόσου COVID-19 είναι η εμφάνιση των ανισχυτικών παραλλαγών του κορονοϊού SARS-CoV-2 υπεύθυνου για το βαρύ οξύ αναπνευστικό σύνδρομο και η διάθεση των εμβολίων. Η μέτρηση του υλικού φορτίου του SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της οξείας λίμωξης μπορεί να μας παρέχει πληροφορίες για τις υποθέσεις σχετικά με τους μηχανισμούς που διέπουν τη διακύμανση της μεταδοτικότητας ανάλογα με την παραλλαγή και την κατάσταση εμβολιασμού. Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι στις λοιμώξεις με την παραλλαγή Δέλτα τα μέγιστα υλικά φορτία εμφανίζονται υψηλότερα από ό,τι στις λοιμώξεις άλλων γενετικών γενεολογιών της σειράς 2 και ότι οι εμβολιασμένοι που έχουν μολυνθεί με SARS-CoV-2 μπορεί να ξεπεράσουν τη λίμωξη ταχύτερα από ό,τι μη εμβολιασμένα άτομα. Ωστόσο, οι περιγραφές της δυναμικής του ιού SARS-CoV-2 βασίστηκαν κυρίως σε συγχρονικές μελέτες, στις οποίες οι εργαστηριακές εξετάσεις ξεκινούσαν να γίνονται αφότου εμφανίζονταν τα συμπτώματα. Τέτοιου είδους μελέτες παραβλέπουν τη δυναμική του ιού κατά πρώιμα στάδια της λίμωξης και καταλήγουν να επικρατεί μεροληπτικός υπολογισμός στις μετρήσεις του υλικού φορτίου από διαφορετικές περιόδους της πανδημίας. Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί, συλλέξαμε και αναλύσαμε ένα προοπτικό διαχρονικό σύνολο 19.941 υλικών δειγμάτων SARS-CoV-2 που ελήφθησαν από 173 συμμετέχοντες στο πλαίσιο του προγράμματος ιατρικής εργασίας της Εθνικής Ένωσης Μπάσκετ, δηλαδή του NBA, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 28 Νοεμβρίου του 20 και 11 Αυγούστου του 21, σχεδόν ένας χρόνος παρά 3 μήνες. 9 μήνες. Τι μας λένε εδώ? Ότι αυτό που παίζει ρόλο σε μια μελέτη είναι ο σχεδιασμός της. Άρα μας λένε ότι κάποιες μελέτες είχαν εξ αρχής πρόβλημα σχεδιασμού. Κάποιοι εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστοι εντυπώθηκαν στις μελέτες σε άλλους χρόνους. Η εκδήλωση των συμπτωμάτων δεν είχε συγχρονισμό. Η καταμέτρηση του υλικού φορτίου ήταν μεροληπτική, αφού καταγραφόταν μόνο χρονικά με την έναρξη συμπτωμάτων. Άρα, υπολογιστικό σφάλμα, άρα αποτελέσματα μεροληπτικά ως προς τις μετρήσεις του υλικού φορτίου. Άρα, επαναλαμβάνουν με τον τρόπο τους, ότι αυτό που παίζει ρόλο σε μια μελέτη είναι ο σχεδιασμός της. Και συνεχίζουν. Χρησιμοποιώντας ένα ιεραρχικό στατιστικό μοντέλο κατά bias, συγκρίναμε την δυναμική του υλικού του ιού, συγγνώμη, SARS-CoV-2 μεταξύ 36 συμμετεχόντων που είχαν μολυνθεί με την παραλλαγή α, 36 συμμετεχόντων με την παραλλαγή δ και 41 συμμετοχόντων με μία παραλλαγή που δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον ή ανησυχία, καθώς και 37 εμβολιασμένων και 136 ανεμβολίαστων συμμετεχόντων. Δεν διαπιστώσαμε καμία ουσιαστική διαφορά στο μέσο μέγιστο υλικό φορτίο με χαμηλότερο κατώτερο όριο κύκλου κορυφής, CT, να υποδηλώνει υψηλότερο υλικό φορτίο στη φάση του πολλαπλασιασμού,
στη φάση της αποδρομής ή στη διάρκεια οξείας λίμωξης, είτε της παραλλαγής α, είτε της παραλλαγής δ, σε σύγκριση με τις παραλλαγές που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον ή ανησυχία, όπως προκύπτει από τα επικαλυπτόμενα κατά 95% αξιόπιστα διαστήματα. Δεν βρήκαμε επίσης σημαντική διαφορά στο μέσο μέγιστο υλικό φορτίο ή στη διάρκεια της φάσης του πολλαπλασιασμού του ιού μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων συμμετεχόντων. Αν λοιπόν, μας λένε οι άνθρωποι, δεχτούμε ότι το υλικό φορτίο είναι μία από τις συνάρτητες μετάδοσης που συζητάμε, σπάει ο μύθος ότι οι εμβολιασμένοι είχαν χαμηλότερο υλικό φορτίο και ότι δεν μεταδίδουν ή μεταδίδουν λιγότερο. Αυτό λένε εδώ. Μια χαμηλότερη κορύφωση CT ήταν ελαφρώς πιο συχνή στις λοιμώξεις με την παραλλαγή Δ, από ό,τι στις λοιμώξεις με την παραλλαγή Α ή τις παραλλαγές που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον ή ανησυχία και παραθέτει τις τιμές που αντιστοιχούν στα ευρήματα. Για να μην νομίζετε όμως, γιατί εμείς τα διαβάζουμε όλα, ότι το εμβόλιο δεν κάνει τίποτα, για δέστε τι λένε παρακάτω. Δεν είναι σαφές αν το ένδυμα αυτό αντανακλά ένα βιολογικό χαρακτηριστικό της παραλλαγής Δ, τον περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, το υψηλότερο ποσοστό μολύσεων Δ μεταξύ των εμβολιασμένων ή άλλους παράγοντες. Και επειδή είναι αμερόληπτοι, λένε δηλαδή και το ένα και το άλλο. Και συνεχίζουν. Οι διαπερατές λοιμώξεις που παρατηρούνται στους εμβολιασμένους χαρακτηρίζονται από ταχύτερο χρόνο αποδρομής από ό,τι στους μη εμβολιασμένους μετέχοντες με μέσο όρο 5,5 ημέρες και 7,5 ημέρες αντίστοιχα. Ο συντομότερος χρόνος αποδρομής στους εμβολιασμένους οδήγησε σε μικρότερη συνολική διάρκεια της λίμωξης μεταξύ των εμβολιασμένων. Βλέπετε. Από τη μία σπάν το μύθο του υλικού φορτίου ότι είναι χαμηλότερος, από την άλλη όμως σου λένε ότι να η χρησιμότητα κύρη του εμβολίου. Οι διαπερατές λοιμώξεις που παρατηρούνται στους εμβολιασμένους χαρακτηρίζονται από ταχύτερο χρόνο αποδρομής από ό,τι στους μη εμβολιασμένους. Και τέλος, επειδή οι άνθρωποι γράφουν πολύ σοβαρά και γνωρίζουν ότι σε κάθε μελέτη υπάρχουν περιορισμοί, μια μελέτη δεν μπορεί να είναι απόλυτη, οι άνθρωποι λένε ότι τα συμπεράσματα είναι σχετικά, όπως θα έπρεπε να το λέμε σε κάθε μελέτη. Εδώ το λένε. Και παρότι το δείγμα είναι 19.000, αυτοί το λένε και μικρό. Τι λένε λοιπόν? Η ικανότητά μας να ανιχνεύσουμε διαφορές στην δυναμική του ιού SARS-CoV-2 περιορίστηκε από τον υψηλό βαθμό διαπροσωπικής διακύμανσης μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη μας, καθώς και από το μικρό μέγεθος του δείγματος, τι ωραίοι άνθρωποι, το οποίο μας εμπόδισε επίσης να υποκατηγοριοποιήσουμε περαιτέρω τον πληθυσμό ανάλογα με την παραλλαγή και την κατάσταση εμβολιασμού. Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη μελέτη ήταν κυρίως υγιείς, νεαροί άνδρες και συνεπώς δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί του γενικού πληθυσμού. Τα συμπτώματα δεν παρακολουθήθηκαν συστηματικά, ούτε εξετάσαμε την παρουσία μολυσματικού ιού. Η παρούσα μελέτη παρέχει δεδομένα σχετικά με την οξεία δυναμική του ιού SARS-CoV-2 για ορισμένες παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων ατόμων. Απαιτούνται πρόσθετα δεδομένα σχετικά με τη διενέργεια προοπτικών διαχρονικών εργαστηριακών εξετάσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων για την καλύτερη κατανόηση των διαφορών παρατηρούνται στις εξελικτικές πορείες του ιού SARS-CoV-2 και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις παρεμβάσεις που στοχεύουν στο μετριασμό των επιπτώσεων του COVID-19. Είδατε πώς το περιγράφουν σε αυτή την επιστολή, παύλα μελέτη, για να μην έχουμε άλλη εντύπωση, αλλά πάντως μελέτη υπό τον τύπο επιστολής στον εκδότη του περιοδικού. Άλλο διάρκεια και άλλο ένταση που μας λένε ότι περνάμε ελαφρά. Το διευκρινίζουν και αυτό. Και παρόλα αυτά σου λένε κάποιες παραδοχές, ότι σε κάθε μελέτη, παιδιά, το λένε οι άνθρωποι, υπάρχουν περιορισμοί. Δεν μπορούμε να είμαστε με λίγα λόγια απόλυτοι. Καταθέτουμε όμως αυτό που έχουμε βρει μέχρι στιγμή. Αυτή είναι λοιπόν
η πρώτη έτσι αφιερωμένη εξαιρετικά στις δύο, όπως είπαμε, κατηγορίες ακροατών που τόσα λένε. Μέσα υπογράφει μεταξύ άλλων, άμα θέλετε να απαντήσετε, να απαντήσετε σε αυτούς, στο περιοδικό, έτσι, το οποίο περιοδικό φαντάζομαι ότι δεν το λέτε και κανένα τυχαίο, το New England Journal of Medicine, ή στείλτε ρε παιδί μου σε αυτούς που στείλαν την επιστολή και λένε αυτά περί του υγειακού φορτίου. Στέφεν Κίσλερ στο δημόσιο σύστημα πανεπιστημιακό του Χάρβαρτ στη Βοστόνη, στο πανεπιστήμιο. Τζόζεφ Φάουβερ στο Yale. Κριστίνα Μακ στο Iowa Caroline, στο Durham. Μπρένταν στο σύστημα δημόσιας υγείας του Yale. Το αν διαβάσω είναι 40. Σας είπα μερικούς. Διαλέξτε εσείς και στείλτε κάπου.